Ήξεραν και ψεύδονταν στον ελληνικό λαό. Του έλεγαν τα αντίθετα από αυτά που γνώριζαν. Όχι μόνο αυτό, καλλιεργούσαν ένα κλίμα τοξικό σε τοπικό επίπεδο, όπου δεν είχαν φτάσει ακόμα μετανάστες. Μπορώ να το βεβαιώσω από τη δικιά μου την πατρίδα. Τώρα βέβαια αλλάξανε, όχι οι ίδιοι μόνο, τη ρητορία, αλλά και τα μέσα ενημέρωση τα τοπικά. Τώρα λένε κάποιοι ξενοδόχοι ζητούν. Και εμένα με πλησιάζαν ξενοδόχοι στο παρελθόν όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ που φέρνει τους μετανάστες στην Ελλάδα. Το ξέρανε. Τι ήξεραν, ότι θα έχουν μια καυτή πατάτα στα χέρια του. Απολύτως ξέραν την ουσία του προβλήματος. Δηλαδή, όπως την περιέγραψε τώρα ροών, η κυρία Σπυράκη, δηλαδή ότι έχει διπλή υπόσταση. Την αφαιρούσαν την άλλη την υπόσταση, αδρανούσαν, λες και αυτοί ανήκουν σε άλλη χώρα. Και τι κάνανε. Ήρθανε, γνωρίζοντας την ουσία του προβλήματος. Διαλύουν τους μηχανισμούς. Ναι. Διαλύουν τους μηχανισμούς. Πώς τους διαλύουν. Καταργούν, όταν λέει ότι σε τρεις μέρες θα σας πω ακριβώς, θα διεκπεραιώνεται το αίτημα. Θα σας πω επακριβώς, κύριε Παυλόπουλε. Αρκεί να έχετε την... Όχι την υπομονή, εξάλλου από τον διάλογο. Το χρόνο. Τώρα, να για να μάθει ο κόσμος. Παρακαλώ. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, τι κάνανε. Έρχονται ως μαδιτευόμενοι μάγοι, μαύρη μαγεία δηλαδή, μαύρη μαγεία, καταργούμε λέει το... Το δεύτερο βαθμό. Το, και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ναι. Καταργείτε. Τι έχετε να βάλετε στη θέση του. Ανθρώπους οι οποίοι ήταν πεπειραμένοι, είχαν χειριστεί. Δεν ήταν άνθρωποι που είχαν τοποθετηθεί πολιτικά, αστυνομικοί διευθυντές, άνθρωποι που είχαν χειριστεί το πρόβλημα για πάρα πολύ καιρό και το γνώριζαν. Τους σαρώνουνε. Υπήρχε σχέδιο, προσέξτε να δείτε, μέχρι τον Νοέμβριο να έχουν μετεγκατασταθεί 13.000 στην χώρα. Το ακυρώνουνε εν της πράγμαση. Μέχρι τον Νοέμβριο, ο Νοέμβριος, κύριε Παυλόπουλε, υπήρχε, ο κύριε Παυλόπουλε, μέχρι ο Νοέμβριος, βεβαίως, υπήρχε το σχέδιο, αυτό το σχέδιο, εφεύγαν από τη Μόρια, ναι, με ρυθμό 350 τη βδομάδα. Ναι. Αλλά υπήρχε σχέδιο μετεγκατάστασης μέχρι τον Νοέμβριο, ο Νοέμβριος ήρθε, ναι, δηλαδή μέχρι τώρα θα είχαν μετεγκατασταθεί 13.000 πρόσφυγες. Ναι. Βεβαίως. Επ' αυτού που λέτε, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Τους παραδώσατε τις δομές έτοιμες και τις συμφωνίες με τους δημάρχους και το σχέδιο και όλα τα γνωρίζανε. Για την απορρόφηση. Τα γνωρίζανε. Και τα γνωρίζανε. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Παυλόπουλε. Είναι, τα γνωρίζανε. Είχαν αυτή τη διχαστική, τη τοξική ρητορία και τώρα ξέρετε τι κάνανε. Ήταν δέσμοι της ρητορίας τους. Δηλαδή, δεν επενέβησαν στο πρόβλημα με τον επίγοντα τρόπο που έχει το πρόβλημα, γιατί και οι ροές συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν. Λέγανε, ναι, κύριε Παυλόπουλε, στον κόσμο, ναι, ο κόσμος ήταν ενημέρωτος. Του λέγανε, εμείς θα φρουρίσουμε τα θαλάσσια σύνορα. Ναι. Λες, δεν γνωρίζανε που γνωρίζανε και εψεύδονταν στον ελληνικό λαό ότι... Στα θαλάσσια σύνορα ήταν η Frontex. Στα θαλάσσια σύνορα ήταν για μεγάλο δέσμα, ναι, το ΝΑΤΟ. Που κοιμάται. Το ΝΑΤΟ. Ναι. Το ΝΑΤΟ. Που κοιμάται επίσης. Και ορίστε. Που κοιμούνται. Τι κοιμούνται. Κοιτάξτε, δείτε. Το ΝΑΤΟ δεν έχει τη δυνατότητα. Το ΝΑΤΟ έχει τη δυνατότητα να δει ότι έρχεται μια βάρκα. Εγώ δεν είπα το. Ακούστε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Γιατί με το πρόβλημα έχω ασχοληθεί. Έχω πάει οπουδήποτε υπάρχουν πρόσφυγες. Ως μέλος μιας ad hoc επιτροπής, το ΑΣΕ, οπουδήποτε όμως, στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, στη Νότια Ιταλία, παντού όπου υπάρχει πρόσφυγας έχω πάει. Έχω δει από κοντά το πρόβλημα, το είδαν κι αυτοί. Και δεν μιλούσαν καθόλου. Μάλιστα. Ναι, απέκρυναν την πραγματικότητα. Ακούστε να σας πω. Και λέγανε στον κόσμο, εμείς θα φρουρήσουμε τα θαλάσσια σύνορα. Κύριε Βαρεμένη, με συγχωρείτε να σας δώσω κάτι. Μου λέτε κοιμούνταν το ΝΑΤΟ. Καταγγέλλετε πολιτικό διωγμό. Το ΝΑΤΟ και το οποιοδήποτε ΝΑΤΟ, κύριε Παυλόπουλε, έχει την εξής αρμοδιότητα. Να είναι εκεί στη μέση της θάλασσας, να βλέπει μια βάρκα να έρχεται από απέναντι, να ειδοποιεί τις αρχές της Τουρκίας ότι κοιτάξτε να δείτε, από εκεί έρχεται ένα σκάφος γεμάτο... Ανθρώπους. Ανθρώπους. Τι κάνατε. Δεν έχει δικαίωμα. Όχι, δεν είπα ότι είχε. Ούτε να την βυθίσει τη βάρκα. Μα δεν λέει. Αν την έχουν ήδη, αν έχουν αυτή το δικαίωμα να το κάνουν. Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε. Υπάρχει ένα παραδοταίο αποτέλεσμα. Μιλούσε ο τότε υπεύθυνος κύριος Βαρβιτσιώτης. Ναι. Λες και οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ, έρχονταν για διακοπές στη Μύκονο. Και ήρθαν να αναλάβαν τη διακυβέρνηση. Και δεν έγινε μόνο σε αυτό. Προχθές λέει ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε. Και καλά έκανε που το δήλωσε. Να.
προχωρήσουν οι διαδικασίες για να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βόρεια Μακεδονία. Καλά έκανε, αλλά μέχρι τώρα ήταν δέσμιος της ρητορίας της διχαστικής, της τοξικής, στοχοποίησε όλους εμάς που κάναμε αυτή την πατριωτική πράξη που λέγεται Συμφωνία των Πρεσπών, διότι θέλαμε την Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων, σύονται οι γεωπολιτικές πλάκες και τι λέγανε στον κόσμο, κύριε Παυλόπουλε, ναι, ότι εμείς έπρεπε να τσακωνόμαστε με τη Βόρεια Μακεδονία αιωνίως, πρέπει να τσακωνόμαστε με την Αλβανία, να είμαστε σε αυτή την κατηγορία και να παίζει ένα γεωπολιτικό ρόλο να αλωνίζει η Τουρκία, ναι, και ήρθανε τώρα, γιατί μέχρι τώρα τελειώνω. Μέχρι τώρα ακόμα είναι δέσμοι της ρητορίας τους. Είναι ακόμα δέσμοι. Κανονικά ξέρετε τι έπρεπε να κάνουνε. Να αξιοποιήσουν το κεφάλαιο το διπλωματικό και το πολιτικό της Συμφωνίας των Πρεσπών. Στο δεκάλεπτο μου δώστηκε. Μην πάτε στις πέσπες. Πήγατε στις πέσπες. Εδώ, άλλο τελεία. Άλλο τελεία. Υπάρχει ο τηλεοπτικός χρόνος να παρέμβει και ο κύριος Μιλωνάκης να έχει το χρόνο του. Είναι έτοιμος κοντινός του νομίου της κυρίας Πλιάκη.